Χριστουγεννιάτικη συναυλία του παιδικού και εφηβικού τμήματος της Δημοτικής Χοροδίας Ναυπλίου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Βουλευτικό. Η καθιερωμένη πλέον χριστουγεννιάτικη συναυλία της χοροδίας μας, των τμήματων της παιδικής χοροδίας και του εφηβικού, με τα παιδιά πρωταγωνιστές σε αυτή τη συναυλία. Πόσα καινούργια παιδιά συμμετέχουν στη φετινή συναυλία? Συμμετέχουν περίπου γύρω στα 20 παιδιά καινούργια. Πρώτη φορά φέτος ήρθαν στη χοροδία, που τα οποία τα περισσότερα είναι στο προκαταρτικό τμήμα που θα ακούσουμε στην αρχή, και έχουμε κάνει μια πρόοδο αξιόλογη. Σήμερα θα ακουστούν και χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά και τραγούδια γενικά που έχουμε βγάλει, και το κυριότερο είναι αυτό που λέμε συνεχώς, είναι να περνάμε καλά και να διασκεδάζουμε όσο μπορούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εκείνο που θέλω να πω, ότι κάθε Σάββατο που πάω στην πρόβα, και έχουμε την πρόβα, πάω με άγχος, με σκοτούρες, και βλέποντας τα παιδιά γίνομαι άλλος άνθρωπος και λέω να δώσουμε ένα παράδειγμα στα παιδιά αυτά, αυτό που μας δίνουν αυτά, δηλαδή τη χαρά, το γέλιο, και να τους το δώσουμε κι εμείς. Εμείς τα έχουμε κάνει έτσι, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να περάσουν καλά, να αγωνιστούμε και να περάσουν καλά αυτά τα παιδιά. Είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα το ότι συμμετέχουν φέτος 20 καινούργια παιδιά έτσι. Είναι πολύ ενθαρρυντικό, και η χοροδία κάθε χρόνο έχει παιδιά, φεύγουν κάποια παιδιά, έρχονται άλλα, και υπάρχει ένα ρεύμα στην παιδική χοροδία, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί έρχονται παιδιά και τραγουδάνε μία ώρα την εβδομάδα, δύο ώρες την εβδομάδα, κάποια τραγούδια που δεν τα ακούνε ούτε στις τηλεοράσεις ούτε στα ραδιόφωνα. Είναι καθιερωμένη η ετήσια συναυλία για τα Χριστούγεννα, για τις γιορτές, που γίνεται και από την παιδική, και από το παιδικό δηλαδή τμήμα, και από το νεανικό τμήμα της Δημοτικής Χοροδίας Ναυπλίου. Και ευελπιστούμε ο κόσμος να μην είναι ευχαριστημένος από αυτά που θα τραγουδήσουμε σήμερα. Άλλωστε, εμείς όλες αυτές τις μέρες, εννοώ και σαν νεανική χοροδία, αλλά και σαν μεγάλο το πολυφωνικό τμήμα, είμαστε σε εγρήγορση και προσφέρουμε εδώ στο Ναύπλιο. Δηλαδή, προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο και να ακούσει ο κόσμος αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ακούει αυτές τις μέρες. Δηλαδή, ύμνους, τραγούδια, ήχους που ταιριάζουν για αυτές τις μέρες. Ξέρετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Γενικότερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο εύκολα με τη μουσική. Το πρωί θα πρέπει να πω ότι με την μπάντα, σήμερα δηλαδή το πρωί με την μπάντα, είχαμε βγει στους δρόμους της πόλης με την νεανική μπάντα, το νέο τμήμα. Και προσφέραμε αντίστοιχα κάποια πράγματα στους φίλους που είχαν έρθει από άλλες περιοχές στο Ναύπλιο, στους επισκέπτες, αλλά και στους ναυπλιώτες και στους δημότες δηλαδή, που είχαν βγει και είχε πάρα πολύ κόσμο το Ναύπλιο. Εμείς θα προσφέρουμε συνέχεια, θα προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο, και σήμερα και κάθε μέρα, και αυτές τις μέρες, αν βοηθήσει ο καιρός, έχουμε και μερικές εκπλήξεις που θα τις πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αν βοηθήσει όμως ο καιρός, γιατί είναι. Είναι κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο δρόμο από την μπάντα. Τώρα θα ήθελα όμως να πω και κάτι για
το Σάββατο 8 Ιανουαρίου να προσκαλέσω τον κόσμο, επειδή θα τραγουδήσω στο Βουλευτικό τραγούδια κλασικής περίοδου και σύγχρονα με τον Γιάννη Καψάλη στο πιάνο και κάποιους φίλους μαζί. Τους καλώ όλους να έρθουν να μας ακούσουν. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο 8 Ιανουαρίου είναι η τελευταία εκδήλωση, θα λέγαμε, που διοργανώνει ο Δήμος στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα.